Εγώ δεν καταλογίζω πρόθεση στη Δημοτική Αρχή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου ότι θέλει να αποκρύψει, αλλά καταλογίζω πολύ απλά μια αντικειμενική πραγματικότητα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες, εντός εισαγωγικών θα βάλετε αυτή τη λέξη, αυτού του χώρου που είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και φυσικά μέσω αυτού και ο Δήμος Λευκάδας, άρα κατ' επέκταση και τα θεσμικά του όργανα, Διοικητικό Συμβούλιο Λιμενικού Ταμείου και Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, δεν μπορεί να έχουν αυτά τα χαρτιά. Διότι δεν μου απάντησε ο κ. Καγκούνης γιατί δεν μας δόθηκαν τα χαρτιά επισήμως, ενώ από το Λιμενικό Ταμείο και της απόφασης του ΚΑΣ, αλλά και του πρακτικού του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και επιχειρήματα του τύπου δεν έχω αρμοδιότητα να διαβάσω το πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής αφού είναι απάντηση στον επενδυτή, αυτό είπε ο κύριος Καρβούνης, γιατί δεν είναι το τελικό, δεν είναι σοβαρά, γιατί ο ίδιος έπεσε σε μια αντίφαση. Μας έδειξε τα σχέδια τα οποία ούτε αυτά είναι τελικά. Γιατί το λέω αυτό? Όχι να κάνω αντιπολίτευση στον κύριο Καρβούν, αλλά για να δούμε αν πραγματικά εμείς τουλάχιστον οι θεσμικοί και φυσικά μέσω των θεσμικών και η κοινωνία της Λευκάδας, γιατί εμείς δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας, ο καθένας εκπροσωπεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Έχουν αυτά τα πράγματα στα χέρια τους για να τα δουν. Είναι πρόβλημα, κύριε Καρβούν, πώς θα το κάνουμε τώρα? Και κύριε Δήμαρχε, αφού ξέρουμε πολύ καλά, έτσι γινόταν σε όλες και στη δική μας θητεία, το ένα διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου συνεργάζεται απολύτως με τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο και καλά κάνει. Αυτή έτσι πρέπει να είναι. Αλλά αυτό συνιστά πρόβλημα. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, συναδέλφοι. Εγώ τώρα δεν θα επαναλάβω την κουβέντα που κάναμε τις προηγούμενες φορές. Ο καθένας έχει καταθέσει την άποψή του έτσι και έχει πει και τη γνώμη του και έχει κάνει και τις κινήσεις του. Επιχειρήθηκε όμως ή δεν επιχειρήθηκε να γίνει αλλαγή χρήσης του χώρου? Από τον επενδυτή εννοώ να γίνει αλλαγή χρήσης. Αυτό, εγώ δεν θέλω να πω τώρα τη μεγάλη κουβέντα και να πω ότι έχει την ευθύνη το Λιμενικό Ταμείο, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο αποκαλύφθηκε η προσπάθεια αυτή που έγινε αλλαγής χρήσης και ο επενδυτής τα μάζεψε, καταρχήν εν μέρη τα έχει μαζέψει και παρουσιάζει ένα δεύτερο σχέδιο. Σας θυμίζω ότι για όσους έχουν διαβάσει διακήρυξη και τους όρους παραχώρησης που του έχουν γίνει του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι μνημεία αυστηρότητας η διακήρυξη. Δεν είναι απλά η όποια γνωμοδότηση στα αρχιτεκτονικά του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, που προφανώς έχει εξαιρετική σημασία και μας ενδιαφέρει όλους. Αλλά πριν και πέρα από όλο είναι η όρη της διακήρυξης. Και η όρη της διακήρυξης και στα ζητήματα της κοινοχρησίας και στα ζητήματα της αλλαγής χρήσης είναι απολύτως σαφής. Δεν θέλω να ξαναδιαβάσω σημεία. Τα είχα διαβάσει και τότε και μπορεί εύκολα να τα βρείτε. Αλλά είναι μνημείο αυστηρότητας, το ξαναλέω. Γι' αυτό και δεν βρέθηκε και κανένας να πει για τη διακήρυξη ότι μπάζει από κάπου. Αυτή τη διακήρυξη όμως, όπως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, πρέπει το Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και το Δημοτικό Συμβούλιο να τα αξιοποιήσει ως εργαλεία να μην γίνει καμιά προσπάθεια αλλίωσης με τον γνωστό τρόπο που κάμποση από αυτούς που επενδύουν ή επιχειρούν προσπαθούν να κάνουν τα κόλπα τους. Και εδώ θέλω να βάλω την εξής διάσταση. Πώς είναι η έκταση, κύριε Καρβούνη, της παραλίας, της Αμμουδιάς εννοώ. Σας ρωτάω για να μου, αν μπορείτε να μου το θυμίσετε. Δεν εννοώ του χώρου που είναι το τουριστικό περίπτερο και οι λοιπές εγκαταστάσεις, ενώ η παραλία, αυτή καθεαυτή. Η παραλία ενώ μετά του χώρου που παραχωρήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι γύρω στα 4 στρέμματα. Είναι γύρω στα 4 στρέμματα. 3 με 4 στρέμματα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 3,5 σίγουρα. Τόσο είναι περίπου.
Τώρα αν είναι 3.700 μικρή σημασία. Επομένως το ζήτημα που μπαίνει με τις πολλαπλές χρήσεις, με τις πολλαπλές χρήσεις ενώ δραστηριοτήτων που θα κάνει, είναι σοβαρό. Εγώ το είχα θέσει, δείτε και τα πρακτικά, τα απομαγνητοφωνημένα της τότε συνεδρίας, ως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και επειδή όντως ανοίξει την κλιματική και επειδή όντως μέσω της διαδικασίας της κλιματικής θα γίνει παραχώρηση, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στον επενδυτή, και κακώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Από ό,τι είπατε κύριε Καρβούνη, κάνατε κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχει επέλθει κάποια συμφωνία, ότι ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που αυτός θα αναπτύξει και θα πάρει έγκριση για αυτές, ότι ο κοινόχρηστος χώρος ως προς το θέμα των ομπρελοκαθισμάτων είναι δεδομένος, 500 τετραγωνικά. Αυτός που δικαιούται, δηλαδή με βάση τον νόμο. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Επαναλαμβάνω, το έχω θέσει επανειλημμένος στην προηγούμενη συνεδρίαση που μιλήσαμε. Επίσης, και τελειώνω, εγώ δεν ξέρω τώρα εάν το έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, δεν το έχω καταλάβει, μάλλον δεν με πείσατε, κανένας δεν με έπεισε, αν πήγε ή δεν πήγε στο ΚΑΣ. Αν το έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, επαναλαμβάνω, πήγε ή δεν πήγε στο ΚΑΣ. Και αυτό με έναν τρόπο αποδεικνύεται. Αν εστάλει από το Λιμενικό Ταμείο. Ή αν εστάλει από άλλη σχετική υπηρεσία. Το διαβιβαστικό, βρε αδερφέ, θέλουμε. Είναι τόσο απλό. Εστάλει λοιπόν. Επίσης, το μια διακοπή, αν μου επιτρέπει. Βεβαίως, η Εθνική Επιτροπή είχε πει πριν δώσει τη γνώμη της να πάει στο ΚΑΣ. Τι να διαβιβάσω. Αυτό είχε πει στην τελευταία της απόφαση. Ότι κακώς ήρθε σε εμάς, έπρεπε να πάει πρώτα στο ΚΑΣ και μετά αυτό να αυτό το γνωρίζω, εμάς. Κύριε Καρβούνη. Εγώ, υπάρχουν δύο πρακτικά. Να το ξεμπερδέψουμε. Το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής που είναι εδώ και 1,5 χρόνο, πόσος είναι ο χρόνος, ξέρετε, τόσος, υπήρχε ένα πρακτικό που έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, με εκείνο και με το άλλο. Το πρακτικό αυτό υποτίθεται ότι έπρεπε να σταλεί στο ΚΑΣ, γιατί έπρεπε με βάση αυτό το πρακτικό να κάνει τις διορθώσεις της μελέτης που κατέθεσε ο επενδυτής. Άρα δεν σας μιλάω για το δεύτερο πρακτικό, αυτό που βγήκε τώρα, που συνεδρίασε η Επιτροπή το Φλεβάρι. Όχι. Κύριε Δραγκονταϊδη, με συγχωρείς, μια διακοπή. Στο αυτό το πρακτικό που αναφερόμαστε πριν 1,5 χρόνο, ξεκίναγε και έλεγε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής δεν γνωμοδοτεί. Το ξέρω πολύ καλά τι έλεγε. Αφού έλεγε δεν γνωμοδοτεί, τι να στείλω, τη μη γνωμοδότηση, ανεξάρτητα που έλεγε διάφορα. Κύριε Καρβούνη, κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ έξυπνοι τρόποι να ξεφύγουμε από διάφορα πράγματα. Τους ξέρετε, τους ξέρω και εγώ και τους ξέρω, υποθέτω, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και αν μας ακούν και κάποιοι πολίτες. Έτσι, εδώ δεν πάμε να κάνουμε τώρα να παίξουμε μπάλα. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής φυσικά έλεγε ότι έπρεπε πρώτα να πάει στο ΚΑΣ, στο πρώτο πρακτικό του. Εγώ όμως σας λέω ότι από κάτω είχε ένα κατεβατό σελίδων που έχει συμφωνεί και σε ποια. Δεν άκουσα. Από όλα αυτά πήρε θέση, αυτό λέω. Σας παρακαλώ, κύριε Δραγκονταϊδη. Για όλα αυτά λοιπόν, επειδή πήρε θέση το συγκεκριμένο πρώτο πρακτικό πριν 1,5 χρόνο, ανεξάρτητα αν έλεγε τη γνώμη του Συμβούλου Αρχιτεκτονικής και έλεγε ότι έπρεπε πρώτα το ΚΑΣ να πάρει θέση, και αυτό είναι το σωστό. Ο ΚΑΣ έπρεπε να πάρει πρώτα θέση και μετά το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Διότι αν υπήρχε μπλοκάρισμα από το ΚΑΣ, τι να κάνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Δεν θα είχε νόημα. Αυτό το πρακτικό δεν το στείλατε. Δεν το στείλατε. Και εμείς λέμε ότι κακώς δεν το στείλατε. Οφείλατε να το στείλετε. Για να πάρει υπόψη του το ΚΑΣ τις απόψεις του Συμβουλίου σε σχέση με τη συγκεκριμένη μελέτη που κατέθεσε ο μελετητής. Θα έρθω όμως και στο δεύτερο και τελειώνω. Πρακτικό. Εδώ έχουμε μία αρνητική γνωμοδότηση
Το ΚΑΣ είπε την άποψή του. Τη διαβάσατε, έτσι. Αυτή είναι η άποψή του, τέλος. Εδώ όμως έρχεται και βάζει ένα ζήτημα, ένα σκεπτικό. Δεν αναφέρομαι στο αναλυτικό κατά εγκατάσταση, αλλά λέει ότι οι παρεμβάσεις έτσι όπως διατυπώνονται στη καινούρια διορθωμένη μελέτη αλλοιώνουν ή αποκρύβουν την αρχική αρχιτεκτονική ιδέα. Και μάλιστα, στο ζήτημα του περιβάλλοντος χώρου, λέει και κάτι άλλο, το οποίο έχει μια σημασία να τα ακούσουν όσοι δεν έχουν διαβάσει, οι περισσότεροι δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν έχουν ιδέα τι λέει το πρακτικό. Δεν το διάβασαν γιατί δεν τους εστάλει, γι' αυτό λέω, όχι οι άνθρωποι γιατί βαριόντουσαν. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εμένει, λέει, στον αρχικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου, που περιλάμβανε διαδοχικά πλατιά επίπεδα και μια σειρά τέλος πάντων παρατηρήσει. Τι λέει δηλαδή το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής? Ότι το πρώτο σχέδιο που μας έφερε στον περιβάλλοντα χώρο, αυτό ήταν το πιο σωστό. Και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και μου δημιουργεί ιδιαίτερο προβληματισμό, μιας και δεν του είχαν γίνει και παρατηρήσει στον περιβάλλοντο χώρο και με αυτό, με το αρχικό σχέδιο συμφωνούσε και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, γιατί το άλλαξε? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα παιχνίδια. Δεν πάει στη λογική μου, δεν ταιριάζει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με βάση το πρώτο πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του υποδείχθηκαν 10 διορθώσεις. Θα έκανε τις 10 διορθώσεις και πάμε παρακάτω, τελειώσαμε. Θα το ξανάβλεπε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και θα ελάμβανε την τελική απόφαση. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής. Χρειάζεται, μετά από όλα όσα ακούγονται και θα ακουστούν και στην πορεία θα μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, να είμαστε και να είναι τα όργανα τα θεσμικά εξαιρετικά προσεκτικά, γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ο επενδυτής. Και είναι λάθος η άποψη, κύριε Καρβούνη, και αυτή είναι η τελευταία μου φράση, που λέτε ότι να τελειώσουν όλα αυτά και μετά το λιμενικό ταμείο θα δει τι θα κάνει. Δεν είναι σωστό. Σε όλη αυτή τη διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου πρέπει να είναι παρόν, να επιβλέπει από πάνω με το κιάλι που λένε, για να δει αν τηρούνται όσα ισχύουν στη διακήρυξη και να βλέπει αν τηρούνται και οι άλλες γνωμοδοτήσεις που, που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα και τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει ο μελετητής. Όλα αυτά, μαζί με το κομμάτι του κοινόχρηστου του χώρου που έθεσα στην αρχή, το έθεσε και ο κύριος Σολδάτος, είναι ζητήματα τα οποία τώρα θα πρέπει να συμφωνηθούν και δεν θα περιμένετε την τελική παραχώρηση, γιατί η παραχώρηση του έχει γίνει με συγκεκριμένους, επαναλαμβάνω, όρους. Και αυτούς τους όρους είναι απόφασή σας, του Λιμενικού Ταμείου, με βάση διακήρυξη βέβαια. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να προσεχθούν πάρα πολύ για να δούμε πού θα φτάσουμε στο τέλος. Κύριε Γρηγόρη. Συγγνώμη, Πρόεδρε, μια μικρή παρεμβασούλα. Πες μας λίγο, κύριε Δραγονταϊδη, κάτι είπες για 500 τετραγωνικά και δεν το κατάλαβα. Λέω, κάθε δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα εκμίσθωσης από τη κτηματική υπηρεσία 500 τετραγωνικά. 500 κάθε δραστηριότητα, έτσι. Λέω, εάν υπήρχε μία... Ναι, αλλά αν υπήρχε μια συμφωνία, Θόδωρα, αυτό λέω, με τον επενδυτή, εντάξει, με τον οποίο πρέπει να κουβεντιάσει. Εντάξει, συμφωνούμε. Αυτό είναι τελειγμένο. Ναι. Αυτό λέω. Κύριε Γρηγόρη. Πού να προσθέσω, αν το προέβλεπε η διακήρυξη, που δεν προέβλεπε τίποτα τέτοιο, γιατί είπατε ότι η διακήρυξη θα είχε όλα σωστά. Η διακήρυξη δεν μπορεί να το προβλέψει, κύριε Καρβούνη. Η διακήρυξη, κύριε Καρβούνη, και αν θέλετε να το προβλέψει. Η διακήρυξη δεν μπορεί να το προβλέψει. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούγεστε. Κύριε Καρβούνη, άκουσα τι είπατε. Να το προβλέψει η διακήρυξη. Σέβομαι αυτό που είπατε. Σας λέω και ρωτήστε όσους δικηγόρους θέλετε. Η διακήρυξη να βάλει πρόβλεψη επί ξένου εδάφους που δεν ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο δεν μπορούσε να το βάλει. Ο μοναδικός τρόπος είναι η συμφωνία κυρίων. Η συμφωνία κυρίων μεταξύ του επενδυτή και του Διοικητικού Συμβούλου μετά από διαπραγμάτευση. Που θα κάνει. Αυτό σας λέω. Κάντε τι. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά να την κάνετε αυτή τη διαπραγματεύση. Κύριε Γρηγόρη. Σπύρο Καρβούνη, σε παρακαλώ πολύ, ένα λεπτό. Συγγνώμη.
Αν δεν το προέβλεπε η διακήρυξη, κύριε Καρβούνη, βάλτε το στην επόμενη. Η διακήρυξη θα βγάλετε, και ας εύχομαι, θα βγάλετε εσείς για το τουριστικό περίπτερο. Πραγματικά το εύχομαι αυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η επιθυμία σας το περίπτερο σταμάτησε να λειτουργεί. Επιθυμία σας ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν μας επιβεβαιώνετε κιόλας. Οπότε αν δεν το. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, το 2003. Ναι, επιθυμία σας. Λοιπόν. Ίσως μετά από τις έφυγες.